Πολύ αγαπημένε μας σύντροφε Βαγγέλη, η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ, όλο το κόμμα, σε αποχαιρετάμε σήμερα μαζί με την οικογένειά σου, συγγενείς, φίλους, συγχωριανούς και συναγωνιστές σου, με συγκίνηση, θλίψη, αλλά και περηφάνεια, γιατί μέχρι να σε νικήσει η αρρώστια, ήσουν άξιο και ακούραστο μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματός μας. Μπροστάρι στους αγροτικούς και λαϊκούς αγώνες, αναγνωρισμένος ως λαϊκός ηγέτης. Φεύγεις αγαπημένος, τιμημένος και θρυνούμενος από κομμουνιστές, συναγωνιστές και χιλιάδες αγρότες, λαϊκούς ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα. Σύντροφε Βαγγέλη, δεν θα αφήσουμε τη θλίψη να μας λυγίσει σε αυτόν τον ίστατο χαιρετισμό, γιατί σου ταιριάζουν λεβέντικα λόγια όπως ήταν και η ζωή σου. Τώρα εσύ παίρνεις θέση στην εκατοντάχρονη και πλέον κομματική μας ιστορία, δίπλα σε τόσους άλλους πρωτοπόρους κομμουνιστές και αγωνιστές που αφιέρωσαν τη ζωή τους στην πάλη για την κατάργηση της ανθρώπινης εκμετάλλευσης, στην πάλη για το σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Σύντροφε Βαγγέλη, εσύ που τόσο πολύ αγάπησες τη δουλειά με τη γη, στο χωράφι, άλλο τόσο κατάλαβες βαθιά ότι αυτή η δουλειά δεν μπορεί να είναι μόνο ατομική υπόθεση, δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα μόνη της με τα θεριά της φύσης, χωρίς κρατική κοινωνική προστασία. Κατάλαβες ότι αυτή η κρατική προστασία δεν μπορεί να εξασφαλιστεί σταθερά και εκτεταμένα αν δεν καταργηθεί η καπιταλιστική ιδιοκτησία και εξουσία. Και αυτό το μήνυμα δεν κουραζόσουν να το μεταδίδεις στους αγρότες απ' άκρος άκρο της Ελλάδας. Δυστυχώς οι τελευταίες καταστροφές και πάλι δικαιώνουν τον αγώνα σου. Ο σύντροφος Βαγγέλης γεννήθηκε τον Νοέμβρη του 1954 εδώ, στην κοινότητα Μητρόπολης. Είναι το πρώτο από τα δύο παιδιά της φτωχής αγροτικής οικογένειας, του Θωμά και της Σταυρούλας. Αμέσως μετά την απόλυσή του από το στρατό το 1977, οργανώθηκε ταυτόχρονα στην ΚΝΕ και στο κόμμα. Την οργάνωσή του αυτή στο κόμμα και την νεολαία του τη θεωρούσε πάντα ως μια συνειδητή επιλογή, απόφαση ζωής, όπως λέει και στο βιογραφικό του, στην οποία συνέβαλε, όπως επίσης πίστευε, και η οικογενειακή του καταγωγή. Ο πατέρας του ήταν οργανωμένος στην ΕΔΑ και η μητέρα του συμμετείχε στο Αντάρτικο μαζί με τα 4 αδέλφια της, από τα οποία το ένα σκοτώθηκε το 1948. Δραστηριοποιήθηκε στο χωριό του ως πρόεδρος του τοπικού μορφωτικού συλλόγου και στον αγροτικό σύλλογο ως μέλος της διοίκησης. Με κομματική χρέωση τη δουλειά στους αγρότες, σύντομα ανέλαβε τη θέση του γραμματέα στην Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων του νομού Καρδίτσας. Από τότε αναδείχθηκε μπροστάρης σε όλους τους αγώνες της φτωχής αγροτιάς, της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων. Σε όλη τη διαδρομή του στάθηκε ασυμβίβαστος, αταλάντευτος. Με συνέπεια και σταθερότητα απέκρουσε κάθε πρόκληση και επίθεση, ακόμα και σε προσωπικό επίπεδο. Για αυτήν τη μαχητική του στάση σκοφαντήθηκε μερικές φορές, σύρθηκε κακοπροαίρετα σε αίθουσες δικαστηρίων, λιδωρήθηκε από μέσα ενημέρωσης και άλλους κρατικούς μηχανισμούς. Σύντροφε Βαγγέλη, στάθηκες όρθιος, αλήγιστος, νικήθηκες μόνο από την ανίατη αρρώστια. Για πάνω από 40 χρόνια, μέσα από το κόμμα, πήγες κόντρα στο ρεύμα. Έδωσες μάχες με κυρίαρχες αντιλήψεις και ιδέες. Δεν κουράστηκες να οργανώνεις αγώνες υπερασπίζοντας το δικαίωμα του βιοπαλαιστή αγρότη να μην ξεριζωθεί από τη δουλειά του μέσα στο χωράφι, να διεκδικεί αξιοπρεπείς συνθήκες ζωής. Αλλά ταυτόχρονα, όπως εσύ έλεγες, μαζί με τη διεκδίκηση λύσεων σε άμεσα προβλήματα,
Αγωνιζόμαστε για την προοπτική να γίνουμε οι αγρότες νοικοκύριδες του πλούτου που παράγουμε, ο οποίος πάει στους εμποροβιομήχανους και τα μονοπόλια. Και αυτό φυσικά, έλεγες, δεν μπορεί να γίνει ούτε από τη σημερινή κυβέρνηση, ούτε με την αλλαγή κομμάτων στην κυβέρνηση. Χρειάζεται να αλλάξει χέρια η εξουσία και από τα μονοπόλια να περάσει στην εργατική τάξη και τους συμμάχους της. Βαγγέλη, για αυτή σου τη στάση του κομμουνιστή που έμαθε να δίνει τα πάντα για το λαό χωρίς να περιμένει κανένα προσωπικό αντάλλαγμα, σου αρκούσε το σφίξιμο του χεριού από τους συντρόφους, τους συναγωνιστές, τους βιοπαλλιαστές αγρότες. Σου αρκούσε μια πράξη αναγνώρισης της μεγάλης προσπάθειας να ανταποκριθείς το χρέος σου προς το λαό και το κόμμα. Γι' αυτό τιμήθηκες 2 φορές ως πρόεδρος της κοινότητας Μητρόπολης το 1986 και το 1990. 3 φορές ως νομαρχιακός σύμβουλος Καρδίτσας το 1998, το 2002 και το 2006. 2 φορές ως περιφερειακός σύμβουλος Θεσσαλίας το 2010 και το 2014. 2 φορές ως βουλευτής Καρδίτσας του ΚΚΕ το 1996 και το 2012. Όλοι οι βιοπαλλιαστές αγρότες και τίμοι αγροτοσυνδικαλιστές, πέρα από κομματική προτίμηση και ένταξη, σου αναγνώριζαν την εντιμότητα, τη συνέπεια μεταξύ απόψεων και δράσης, την ευθύτητα στη διαπάλη. Χαρακτηριστικά σου που έκαναν πολλούς να δηλώνουν ανοιχτά: «Μπορεί να ψηφίζω άλλο κόμμα, αλλά στο κίνημα και στα μπλόκα είμαι με τον Μπούτα». Τίμησες αυτή την εμπιστοσύνη του αγροτικού κόσμου ως πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας για πολλές διετίες, ως Γενικός Γραμματέας επίσης της ΓΕΣΑΣΕ, ως πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών. Δεν σταμάτησες να αποκαλύπτεις τον αντιλαϊκό χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της αντιλαϊκής ταξικής πολιτικής των ελληνικών κυβερνήσεων. Όλο και περισσότεροι αγρότες σε δικαίωναν για τις θέσεις που έκφραζες με βάση την πολιτική του κόμματός μας. Βλέπουν πόσο δίκιο είχες και πόσο μπροστά έβλεπες όταν έλεγες στη δεκαετία του 1980 με την τότε ΕΟΚ και επαναλάμβανες το Γενάρη του 1997 ως βουλευτής του κόμματος. Έλεγες: «Ευρωπαϊκή Ένωση και κυβερνήσεις έχουν βάλει γουρνοθλιά πραγματική στο λαιμό του αγρότη. Και επειδή αυτή η θηλιά έχει 2 άκρες, από τη μια μεριά τραβάει η κυβέρνηση και από την άλλη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και καριδώνουν το φουκαρά τον αγρότη, τον πνίγουν. Τι άλλο έχει να κάνει όταν πνίγεται, όταν κλείνει το σπίτι του, από το να βγει στο δρόμο?» Σύντροφε Βαγγέλη, αφήνεις ακόμα μια σημαντική παρακαταθήκη. Στα χρόνια της Αντεπανάστασης και των Ανατροπών, το 1989 έως το 1991, όταν πολλοί έτρεχαν να αποκηρύξουν τον κακό κομμουνισμό, δίνοντας εξετάσεις στον οπορτουνισμό, στον αντίπαλο, εσύ έμεινες ορθός στο κόμμα. Ως μέλος του συντονιστικού οργάνου Θεσσαλίας έβαλες πλάτη στην ανασυγκρότηση της οργάνωσης του κόμματος στην περιοχή. Στις δύσκολες εκείνες στιγμές έμεινες και εσύ στη λοβάτης του κόμματος. Ήσουν μέχρι τώρα, μέχρι την τελευταία σου πνοή, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, εκλεγμένος για πρώτη φορά στο 13ο συνέδριο του κόμματος το Φλεβάρι του 1991, στο συνέδριο της εσωκομματικής κρίσης. Υπηρέτησες με συνέπεια τη βασική χρέωσή σου στο κόμμα, την πάλη του κόμματος για την ανασύνταξη του αγροτικού κινήματος, σε αντιπαράθεση
και ρήξη με τον εκφυλιστικό ευρωμονόδρομο του κυβερνητικού αγροτοσυνδικαλισμού. Από τη δεκαετία του 90, με τα μπλόκα του αγώνα, με τις συντονιστικές επιτροπές αγώνα, με την ΠΑΣΗ και στη συνέχεια με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, με τις ομοσπονδίες που στηρίζονται σε ζωντανούς αγροτικούς συλλόγους, συνέβαλες καταλυτικά στη χρεοκοπία του αγροτοπατερισμού. Έβαλες πλάτη πολλές φορές στο τσαλάκωμα του κυβερνητικού αυταρχισμού, αλλά και στην απόσπαση κάποιες φορές ορισμένων παραχωρήσεων από τις αστικές κυβερνήσεις. Ανάσες επιβίωσης τις έλεγες. Μόνιμο μέλημά σου ήταν να γίνει κατανοητή από τους βιοπαλαιστές αγρότες η ανάγκη να υπάρχει ζωντανός αγροτικός σύλλογος, ομοσπονδία που πατάει στους συλλόγους, κοινός αγώνας με τους εργατοϋπαλλήλους και τους μικροεπαγγελματίες. Όλοι μαζί να παλεύουν για τη μόρφωση των παιδιών, για κέντρα υγείας, για μεταφορικά μέσα, για υποδομές, όπως χρειαζόντουσαν και δυστυχώς δεν υπήρχαν και στο νομό της Καρδίτσας. Έλεγες χαρακτηριστικά σε συνέντευξή σου στο Ριζοσπάστη το 2017 για το οργανωμένο αγροτικό κίνημα, αυτή η εργατική λαϊκή στήριξη και πάλι περισσότερο η συμμαχία με το ταξικό εργατικό κίνημα, τα συνδικάτα που συσπυρώνονται με το πλαίσιο πάλις του ΠΑΜΕ και το ριζοσπαστικό κίνημα των ΕΒΕ, της σπουδάζουσας νεολαίας και των γυναικών των λαϊκών οικογενειών, είναι μια πολύ σημαντική κατάκτηση. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να απλώσει και να δυναμώσει, να πάρει μόνιμο χαρακτήρα. Όχι μόνο γιατί, όπως λέμε, έχουμε κοινά προβλήματα, συμφέροντα και αιτήματα, αλλά γιατί έλεγες κοινός πρέπει να είναι και ο αγώνας, αλλά προπάντων διότι μόνο μια κοινωνική συμμαχία προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί να ανοίξει το δρόμο για μια διαφορετική πορεία της χώρας μας, κόντρα στα συμφέροντα των μονοπωλίων και προς όφελος του λαού μας. Σύντροφε Βαγγέλη, έχουν καταγραφεί στην ιστορία των αγροτικών αγώνων οι πραγματικά μεγάλες, πολυήμερες και δύσκολες μάχες του οργανωμένου κινήματος των βιοπαλαιστών αγροτών, στις οποίες ηγήθηκες, όπως το Νοέμβρη του 1996 ως το Φλεβάρι του 1997, που τα τρακτέρ έφτασαν στις εθνικές οδούς σπάζοντας την κατάσταση πολιορκίας που επέβαλε η τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με πρωθυπουργό τον Κώστα Σιμίτη. Τότε που ο λαός με ενθουσιασμό έβλεπε τα τρακτέρ σε παράταξη να μπαίνουν στα χωράφια και τα ΜΑΤ να μην μπορούν να αντιδράσουν. Τότε που όταν τα 3.500 τρακτέρ της Καρδίτσας έφτασαν στο Δρούγο, φώναξες με την ντουντούκα. «Συνάδελφοι, πετύχαμε το στόχο μας, εφαρμόσαμε τις αποφάσεις της Πανθεσσαλικής Συντονιστικής Επιτροπής». Καταγγέλουμε την αστυνομοκρατία από μεριάς της κυβέρνησης. Η τρομοκρατία που ήθελε να περάσει η κυβέρνηση για να γονατίσει το αγροτικό κίνημα και να γονατίσει όλο το μαζικό κίνημα με το φόβο και τους εκβιασμούς δεν πέρασε. Τα δυνατά χειροκροτήματα και οι φωνές των αγροτών σκέπασαν τα λόγια σου τότε. Τότε ήταν που πήρες το λαϊκό σου παράσημο ως στρατηγός του κάμπου. Και ακόμη το Φλεβάρι του 2016 που τα τρακτέρ έφτασαν στην πλατεία Συντάγματος μέσα σε ένα εργατικό λαϊκό ποτάμι αλληλεγγύης που τα υποδέχονταν και τότε κερδίθηκε το αφορολόγητο για το αγροτικό εισόδημα. Σύντροφε Βαγγέλη, πικραθήκαμε με το ατύχημά σου τον Απρίλιο του 2018. Ατύχημα
γιατί δεν μπορούσες να απομακρυνθείς από τη δουλειά στο χωράφι. Ατύχημα όμως που επιβάρυνε τη μάχη που έδινες παλικαρίσια με τον καρκίνο που διαγνώστηκε το Νοέμβρη του 2017. Πικραθήκαμε από την δίχρονη απουσία σου και τώρα από την πρόωρη απώλειά σου. Τα είπες όλα στη σύντομη επίσκεψή σου το Φλεβάρι του 19 στον μπλόκο της Νίκαιας. Είπες, όλο αυτό το διάστημα μου λείψατε. Πολύ όμως μου λείπει και η καθημερινή παρουσία μου εδώ στα μπλόκα. Και εμείς, σύντροφε Βαγγέλη, αισθανόμαστε και ξέρουμε ότι θα μας λείψεις. Μας λείπει ήδη στο τμήμα της Κεντρικής Επιτροπής η διέστησή σου για τις λαϊκές διαθέσεις, η σοφία σου στην επεξεργασία των ετοιμάτων πάλης, η επιμονή σου για τον αγροτικό πανελλαδικό συντονισμό του αγώνα των βιοπαλλεστών αγροτών. Σύντροφε Βαγγέλη, θα σε θυμόμαστε ως κομμουνιστή άξιος όλα τα κομματικά καθήκοντα και χρεώσεις που σου είχε αναθέσει το κόμμα μας. Ως μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής Καρδίτσας, της Επιτροπής Περιοχής Θεσσαλίας, κυρίως ως μέλος του Τμήματος Αγροτικής Πολιτικής της Κεντρικής Επιτροπής από τη δεκαετία του 80 και ως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Σύντροφε Βαγγέλη, σε αυτή τη στιγμή του αποχαιρετισμού δεν μπορώ να μην θυμηθώ και να μην ξαναμοιραστώ μαζί σου, έστω και δημόσια, δύο σημαντικά σημαδιακά ζητήματα της κομματικής μας ζωής, στο κοινό καθήκον που μας είχε χρεώσει η Κεντρική Επιτροπή στη δουλειά του κόμματος στους αγρότες. Το πρώτο, αν και ήσουν χαρακτηριστικός τύπος καρδιτσιώτη αγρότη, μα πάνω απ' όλα κομμουνιστή, έκανες, θα έλεγα, την ανατροπή και με δέχτηκες με ανοιχτό μυαλό και διάθεση σε αυτή τη χρέωση. Διδάχτηκες, όπως έλεγες, για την ιδεολογική διαπάλη, αλλά και έγινες δάσκαλός μου για το κίνημα. Το δεύτερο είναι η ανησυχία σου για την πορεία του κομμουνιστικού κινήματος, κυρίως για την ανάγκη να τσαλωθούν οι νέοι κομμουνιστές στις σημερινές και τις αυριανές συνθήκες, σκέψεις που μοιραστήκαμε στην τελευταία μας συνάντηση όταν είχες πλήρη διάβγεια μες στο κατά καλό καιρό στην Αθήνα, στο σπίτι του αδελφού σου. Σύντροφε Βαγγέλη, στρατηγέ του κάμπου, εκπλήρωσες επάξια την αποστολή σου. Η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ σε αποχαιρετά περήφανα και επαναστατικά. Θα σε θυμόμαστε πάντα στους καθημερινούς αγώνας μας, μέχρι την τελική νίκη της εργατικής τάξης και της φτωχής αγροτιάς, τη νίκη του λαού μας για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ και όλο το κόμμα συμπάσχουμε μαζί με τη γυναίκα σου Χριστίνα, που στάθηκε όχι μόνο στην αρρώστια σου, αλλά όπως μας έλεγε, στις επιλογές σου να γυρίζεις όλη την Ελλάδα για το κοινωνικό όφελος. Συμπάσχουμε με τα παιδιά σου, Σταυρούλα, Πόπη και Θωμά, τα πέντε εγγόνια σου, τον αδελφό σου Στέργιο, τα νύψια σου, την ύφη σου Ρούλα, που έλεγες ότι ήταν φρουρός σε όλες τις επισκέψεις σου στα νοσοκομεία της Αθήνας για τις θεραπείες. Σύντροφε Βαγγέλη, καλό σου ταξίδι στην ιστορία του συνειδητά μαχόμενου ανθρώπου. Ας είναι τα τελευταία λόγια του αποχωρισμού αυτά που έγραψε ο σύντροφός σου Αντώνης από το τμήμα. Βαγγέλη, σύντροφε που κάνες και εσύ την πάλι, ελπίδας πανηγύρι, κοιμήσου ήσυχα. Πολλά είναι τα τρακτέρ, αντέχουν οι οδηγοί και βρήκαν ήδη το δρόμο για την καινούρια πολιτεία τη σοσιαλιστική που μαζί ονειρευόμαστε.